πάλι το αράγνωσμα. Τεκνοτήτε. Πιστός ο λόγος περί τούτων πολλούν λεπτών και σώσουν ημάς. Και Παρθέν Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Κύριε το λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολύτευμα. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να είναι ο Θεός πάντοτε μαζί σας και χαιρόμαστε για την παρουσία σας και για τα εγγένεια αυτού του δρόμου. Να είσαστε πάντοτε καλά με υγεία. Εγγενειάς, δώσαμε στην πληροφορία σήμερα ένα έργο του κάθε του άξονα της Εγγενειάς προς την Κρυσταλλοπηγή. Δυστυχώς δεν υπήρχε ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τους κάθε τους άξονες και τις ιδέες που έπρεπε να έχει η Εγγενειά, ένα πολύ μεγάλο έργο. Ο στόχος μας είναι η Εγγενειά Οδός Ανώνυμη Εταιρεία να συνεχίσει τη δραστηριότητα στις υποδομές της Βορείου Ελλάδας, να ολοκληρωθούν οι κάθετες άξονες στην Εγνατία και οι συνδέσεις με όλες τις παραγωγικές περιοχές της Βορείου Ελλάδας. Το δεύτερο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά είναι η προσπάθεια που κάνουμε να μην έχουμε μόνο την Οδική Εγνατία, αλλά να έχουμε και τη Συνδρομική Εγνατία και τις κάθετες συνδέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει, προσπαθούμε, να βγάλουμε και τη χώρα από την κρίση, αλλά και οι περιοχές όπως είναι η Αστοριά, η Φλόρινα, άλλες περιοχές μας στη Θράκη και στην Αιγαίο, να σταματήσουν οι ίδιες καθένας της χώρας, αλλά να είναι οι αρισμοί της ενδοχώρας του ποτέμου. Προχωράμε για την παραγωγική μας ερώτηση της χώρας. Και εδώ από τις κοινωνικές και τις κρυσταλλοπηγή, ευρωπηγή, αλλά και τόσο από την Καστοριά. Σκέφτεστε κάτι λίγο πιο δυνατά. Ότι δεν σκεφτόμαστε εμείς. Εμείς το έχουμε σκεφτεί πολύ καιρό. Τα υλοποιούμε, δεν τα σκεφτόμαστε. Μέσα στη χρονιά θα υπάρχει διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό σύστημα διοδείων. Έχουμε κάνει μια σκληρή διαπραγμάτευση και με τους δανειστές και με μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το σύστημα. Και βεβαίως με το ΤΑΙΠΕΡ, αυτό που το Υπουργείο έχει ζητήσει από τους μελετητές του ΤΑΙΠΕΡ είναι να εξεταστεί το οικονομικό βάρος που κατανοούμαστε να μελετέω για την απαλλαγή από τα διόδια, είτε έχουμε ηλεκτρονικό νομικό σύστημα, είτε υπάρχουν μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοπική κοινωνική σταθμή διόδιων, να απαλλαγούν οι ακριβικοί νόμοι της χώρας και στη Θράκη και στη Δυτική Μακεδονία και στην Αιγαίο. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα που θα δώσουν οι μελετητές του ΤΑΙΠΕΡ και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Κάρτες διέλευσης υπάρχει μια σκέψη γι' αυτό. Όταν θα έχουμε ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα, ο καθένας θα έχει το δικό του πλεονέκτημα και επομένως αν είναι στις περιπτώσεις. Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι σήμερα, γιατί παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτό το πολύ σημαντικό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μας και νομίζω ότι δίνει μια άλλη προοπτική και μια άλλη δυνατότητα στην περιοχή μας και από την απομόνωση να βγει, αλλά και τις κατάλληλες υποδομές σε συνδυασμό και με τα όσα ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό το προηγούμενο διήμερο μαζί με την σύνδεση με τη σιδηροδρομική Εγνατία, αλλά και την αναβάθμιση του αεροδρόμου.
αεροδρόμιο Καστοριάς σε 34 αεροδρόμιο. Δίνονται πλέον όλες εκείνες οι δυνατότητες μέσα από αυτό το πλέγμα των υποδομών, ώστε η Καστοριά και γενικότερα η Δυτική Μακεδονία να βγει από αυτή την κρίση και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια άλλη αναπαραγωγική παραγωγική, αλλά και αναπτυξιακή πορεία. Εύχομαι πάντα τα λόγια και οι υποσχέσεις να γίνονται έργα, και αυτή η σημερινή μέρα αποδεικνύει ότι δεν μένουμε στα λόγια, αλλά προχωράμε στις πράξεις. Καταρχήν να ευχηθώ αυτός ο δρόμος να είναι καλοτάξιος, να είναι ασφαλής και να είναι ένας δρόμος συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των λαών. Το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια, και αυτό αποδείχθηκε σήμερα με την παράδοση του δρόμου, ότι έργα τα οποία ξεκίνησαν χθες συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σήμερα, και έτσι πρέπει να πορευτούν και στο αύριο με σχεδιασμό, ενότητα και χωρίς αγκυλώσεις και αντιθέσεις. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας για την προσπελασιμότητα. Η περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς έχει ολοκληρωθεί πλέον η πρόσβασή της και με τους καθέτους στην Εγνατία. Έχουμε τη Φλόρινα, που εκεί πρέπει να εργαστούμε το επόμενο διάστημα για να υπάρξει και ο κάθετος της Φλόρινας, έτσι ώστε αυτό που εμείς ζητάμε σε επίπεδο χώρας να υπάρχει ισορροπία και δικαιοσύνη, δεν μπορεί να έχουμε ενδοπεριφερειακή ανισότητα. Άρα, σύντομα και ο δρόμος της καθέτου της Φλόρινας προς την Εγνατία. Και βέβαια το μεγάλο έργο που είναι ο Ε65, που βγάζει από την απομόνωση πρωτίστως στα Γραβενά όλη την περιφέρεια και της δίνει την πρόσθετη αξία. Καλοτάξιτος λοιπόν ο δρόμος, ασφαλής και δρόμος φιλίας και συνεργασίας. Σήμερα παραδίδουμε στην κυκλοφορία το τελευταίο κομμάτι 20,3 χιλιόμετρων του κάθετου άξονα Καστοριάς Κρυσταλλοπούλης. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 2012, στήχησε περί τα 139 εκατομμύρια κατά λιγότερο. Περιλαμβάνει δύο σύραγγες, όπως ξέρετε, δύο ανισόδομους κόμβους. Θεωρούμε ότι τέτοια έργα όχι απλώς βγάζουν από την αφάνεια περιοχές, αλλά πραγματικά δημιουργούμε πόλους ανάπτυξης, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την ενδοχώρα των Βαλκανίων, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έργα από μόνο τους δεν αποτελούν ανάπτυξη, αλλά δημιουργούν όμως τις προϋποθέσεις ανάπτυξης. Άρα λοιπόν, τα όποια έργα υποδομών γίνονται στη χώρα πρέπει να εγκαλιαστούν από τις τοπικές κοινωνίες, από τους πολίτες, αλλά και την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Στα πλαίσια λοιπόν της παραγωγικής ανασυγκρότησης, που για πρώτη φορά ξεκινάει από την δική σας περιφέρεια. Επαναλάβετε λίγο, γιατί δεν ακούσαμε, πότε ξεκίνησε και πόσο κόστησε. Το 2012 ξεκίνησε και τελείωσε πριν από δύο μήνες, στήχησε 139 εκατομμύρια, έχει δύο σύραγγες και δύο ανισόπλους πλήρες κόμπους, και νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά νομίζω και για τα νοτιοδυτικά Βαλκάνια. Ισχύει η δήλωσή σας. Η απόσταση, ξέρετε, από την Καστοριά αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από μισή. Ισχύει η δήλωσή σας για τα διόδια, είναι προτιμότερο στον κάθε τάξη να παρά στην Σιάτιστα. Φυσικά. Ότι είχαμε πει, να πούμε ότι σε όλους τους κάθετους άξονες που αποτελούν και πύλη εισόδου στη χώρα πρέπει να μπουν διόδια. Γι' αυτό νομίζω δεν υπάρχει διαφωνία. Υπάρχει διαφωνία προς το αν είναι με τοπικά ή όχι. Εμείς υποστηρίζουμε το ανοιχτό σύστημα διοδίων και αυτό θα υλοποιηθεί και το έχουμε ως εθνικό σύστημα τέλος του 2018.